Πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Καζάνια. Σε Καζάνια με την Κρήτη που έχουν την τιμητική τους τις μέρες αυτές. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης όμως έκανε ρεπορτάζ. Νομίζω ένα ρεπορτάζ, Λευτέρη, το οποίο το ευχαριστήθηκες κι εσύ. Είναι φέτος, δεν ξέρω. Είναι φέτος, θα ευχαριστήσει όλα η αλήθεια. Είναι όμορφη χρονιά, χαιρόμαστε τα ρεπορτάζ, γιατί πέρα από το πλούσιο έτσι ιδιογραφικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις οποίες επισκεπτόμαστε και καταγράφουμε, τελικά πάντα στο τέλος καταλήγει σε μια όμορφη γιορτή το ρεπορτάζ που κάνουμε έξω. Εντάξει, δεν το επιδιώκουμε. Τα καταφέρνεις εσύ με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ναι, ποιο. Δεν ξέρω. Εμπνέω τους ανθρώπους με τους οποίους συναστρέφομαι εκείνη τη στιγμή. Όπως και να έχει, βγαίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα για το τηλεοπτικό κοινό που έχει πολλά να μάθει και για την Τζικουδιά, για τη Ρακή, για τους Καζανάριδες. Έχουμε καταγράψει λοιπόν σημαντικές στιγμές και ιστορικά το Καζάνι από παλιά μέχρι σήμερα. Τι έχει αλλάξει, αλλά και πολλά από τα προβλήματα, και εκεί είναι το σημαντικό και το ουσιώδες, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποσταγματοποιοί στην Κρήτη, που δεν σου κρύβω ότι είναι πολλά. Έχουν πολλούς φραγμούς, είτε από την νομοθεσία, είτε από μεγάλες έτσι, παγκόσμιες εταιρείες ποτοποιίας, που από ό,τι φαίνεται στενεύουν τα περιθώρια για τη Ρακή και εμπορικά, και θα σου το πω γιατί όχι και συναισθηματικά, γιατί όταν ο αποσταγματοποιός δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να βγάλει τη ρακή του, πάει να πει ότι και οι παρέες αυτές που γίνονται στα Καζάνια, οι πολύ σημαντικές, αυτό το παραδοσιακό στοιχείο, κάποια στιγμή ενδεχομένως να χαθεί όπως πάει η κατάσταση. Ναι, και είναι κάτι το οποίο το Καζάνι το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ. Έχουμε πάει κάποια στιγμή σε Καζάνι, έχουμε κάνει την παρέα μας. Δεν έχουμε παρακολουθήσει έτσι αμιγώς τη διαδικασία πώς γίνεται, είτε έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις παραγωγές. Θα τα μάθεις όλα λεπτομεριακά. Ανυπομονώ λοιπόν. Τα πάντα, έτοιμο το ρεπορτάζ. Πάμε να το δούμε. Νοέμβριος. Η εποχή του χρόνου που όλοι λίγο πολύ αναμένουν στο νησί. Τα ρακοκάζανα άνοιξαν και το παραδοσιακό ποτό άρχισε να ρέει. Και τι πιο ιδανικό από το να μαζευτούν και πάλι οι καλές παρέες σε ένα καζάνι για τα πολυπόθητα γλέντια. Μεταφερθήκαμε λίγο έξω από το Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο χωριό Κουνάβους για να συναντήσουμε έναν καλό φίλο, τον κύριο Μάνο Γαράκη, ιδιοκτήτη του ρακοκάζανου, με σκοπό να καταγράψουμε από κοντά την παράδοση αυτή που τηρείται ευλαβικά από γενιά σε γενιά εδώ και χρόνια, δηλαδή την απόσταξη της κρητικής τσικουδιάς. Η διαδικασία στο μεταξύ για να δημιουργηθεί η τσικουδιά ή αλλιώς η ρακή παραμένει ίδια από παλιά. Μέσα στο καζάνι μπαίνουν τα πατημένα σταφύλια ή στράφυλλα όπως ονομάζονται, αφού πρώτα έχουν οριμάσει για τουλάχιστον 20 ημέρες. Τα στράφυλλα τα λεγόμενα, αφού ακολουθήσουν τη διαδικασία της ζύμωσης, είμαστε έτοιμοι για απόσταξη. Βάζουμε δυνατή φωτιά από ό,τι έχουμε δει στο κάτω μέρος. Θα έλεγα ισορροπημένη, όχι δυνατή, μια ισορροπημένη φωτιά. Τα βάζουμε σε αυτό το χώρο μέσα, το καζάνι. Ένα μεγάλο τσικάλι είναι γι' αυτό ρε παιδί, με περίεργο σχήμα, εντάξει. Τα βάζουμε εκεί μέσα, οπότε αρχινάει και βράζει. Σιγά σιγά σηκώνει τη θερμοκρασία και βράζει. Όλη η ιστορία της απόσταξης βασίζει στο γεγονός ότι το υνόβρευμα εξατμίζεται πιο γρήγορα από το νερό. Δηλαδή στους 65 με 70 βαθμούς, θερμοκρασία του υγρού δηλαδή, αρχινάει και βγαίνουν οι ατμοί οι πρώτοι. Από τους 65-70 μέχρι τους 100, εμείς παίρνουμε το ενόπνευμα. Μετά βγαίνει η νεράκι. Στους 100 δεν βράζει το νερό. Σωστό. Μετά πέφτει η νεράκι. Μέχρι όμως να βγει η ρακή, τα μουσικά όργανα παίρνουν φωτιά. Όπως επίσης και η ψησταριά, με εκλεκτούς μεζέδες να περνούν από το τραπέζι μας ως την ιδανική συντροφιά της ρακής. Ώρα μετά και ενώ το κέφι έχει ανάψει για τα καλά, ήρθε η ώρα της πρωτόρακης. Είναι ωστόσο πολύ δυνατή τόσο σε βαθμούς όσο και σε γράδο και γι' αυτό δεν πίνεται. Την πρωτόρακη είναι συμπυκνωμένη η μεθανόλη, αυτό που λέμε εμείς ξυλόπλευμα. Η μεθανόλη τώρα έχει τα άσχημα μέσα. Και αυτά κανονικά δεν πρέπει να τα πίνουμε. Τα ξανααποστάζουμε, τα ξαναδιαιρούμε. Εμείς πίνουμε την εθανόλη. Σωστό. Η παραγωγή τσικουδιάς στην Κρήτη αποτελεί συν της άλλης μια δραστηριότητα με μεγάλη συναισθηματική και οικονομική σημασία,
ιδίως στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν για την αμπελοκαλλιέργεια στο νησί. Χαρακτηριστικό το παράπονο όλων που φοβούνται πως το επάγγελμα των αποσταγματοποιών τσικουδιάς αλλά και το ίδιο το προϊόν τίνει να εξαλειφθεί, είτε λόγω της νέας νομοθεσίας, είτε όπως λένε λόγω των μεγάλων παγκόσμιων συμφερόντων ποτοποιίας. Όμως με φοβίζει, διότι είμαι 5 χρόνια πρόεδρος στο Σύλλογο και βλέπω από την πρώτη χρονιά που εκλέγηκα στριμώγματα από τις υπηρεσίες, από κάποιες προτάσεις, από τους ποτοποιούς που μας πήραν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως σας είπα, να σταματήσουμε τη δουλειά και στο κάτω-κάτω μας προτείνει υπηρεσίες να παράγουμε μόνο για το σπίτι μας. Μα εμείς είμαστε αμπελουργοί. Δεν είμαστε επαγγελματίες που θέλουμε να κλείσουμε το καζάνι και να κλείσει αυτή η επιχείρηση γιατί είναι μικρή, γιατί δεν είναι βιώσιμη. Είμαστε αμπελουργοί. Και σε μια ελεύθερη αγορά, είπα στους υπουργούς, αλλά και στον ίδιο πρωθυπουργό όταν ήρθε στις Μοίρες, ότι μια ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να είναι ελεύθερη για τους άλλους και να μην ελεύθερη για σένα. Δηλαδή, έχω ένα χωράφι, θέλω να το φυτέψω αυτό που ζητάει η αγορά. Αμπέγγι. Έχω τα προϊόντα του, αυτό που ζητάει η αγορά θέλω να το παράξω. Γιατί. Για ποιο λόγο να το έχω τα μπέλη και να μου κάνει περιορισμό ότι δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ όπως θέλω. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ενώ η παραγωγή ήταν περίπου 82 κιλά το 12ωρο με διάφορα νομικά τερτύπια μας το κατεβάσανε 64. Ένας παραγωγός λοιπόν ο οποίος θέλει να βγάλει το 12ωρο θέλει να στείλει στο ξάδερφό του στην Αθήνα με τον τρόπο που το κάνανε, το Αθήνα τι να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Για διάφορους νομικούς τρόπους δεν μπορεί να το συνδέσει με μια άδεια απόσταση, να πάει απάνω. Και έχουμε ένα κομμάτι κενού, το οποίο μπορούμε με διάφορους προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Πρώτον, οι άδειες απόσταξης να πηγαίνουν αναλογικά με τα στρέμματα, ούτως ώστε να στηριχτεί και η αμπελουργία έξω. Πρέπει ο νέος κόσμος, ο αμπελουργικός που είναι έξω, να στηριχτεί, να μπορεί να κάτσει στο χωριό να ζήσει. Να μην είναι διακονιάρης στην περιουσία του. Δεύτερον, να πάει στο δικαίωμα του προϊόν του να το προωθήσει στην αγορά. Μάλιστα. Τώρα δεν έχουμε δικαίωμα. Και τρίτον, λέει είμαστε βιομήχανοι. Πρέπει να πληρώνουμε 12 ευρώ φόρο. Αφού είναι ένα αγροτικό προϊόν. Η Κρήτη είναι αυτάρκης. Διότι οι περισσότεροι έχουν αμπέλια, όσοι δεν έχουν αμπέλια, παίρνουν από το φίλο από τον Κουμπάρο. Αλλά η Αθήνα, που είναι πολύ μεγάλη πόλη καταναλώτρια, ζητά οπωσδήποτε τσικουδιά. Της αρέσει. Μάλιστα. Έχει πολύ καλή γεύση, έχει καλά σταφύλια, ζητά τσικουδιά. Και μπορούμε να την πιούμε στην Αθήνα. Άλλα προβλήματα. Στο Τελωνείο, στο Ηράκλειο. Νόμιμα χαρτιά, παραστατικά που λέει και ο νόμος. Και όταν μπλοκαριστεί μια καρότσα σε ένα έλεγχο ότι έχει διάφορα μέσα, έχει τσικουδιά, η καρότσα αυτή του φορτηγαζή, του μεταφορέα, μπλοκάρεται τουλάχιστον για 10-15 ώρες. Η 15 ετία που πέρασε, δεν οργανωθήκανε τα πράγματα όπως έπρεπε. Δηλαδή, χάσαμε κάποιο σημείο κατ' εμέ, που είναι η βάση. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα μπέλη. Και προχωράμε στην απόσταξη. Υπάρχει ένα νεκρό σημείο που λέγεται κοινοποίηση. Αυτό κανείς από όλους δεν έδωσε βάση να το κλείσει. Αυτό τώρα ήρθε μπροστά μας, σαν τα φόπλακα στη ραγή. Θεωρώ ότι η χρονιά που έρχεται, εάν δεν το κλείσω μέχρι το καλοκαίρι, κινδυνεύουμε να χάσουμε την εμπορικότητα του προϊόντος. Δεν θα χάσουμε την παρέα, αλλά η παρέα δεν θα έχει νόημα σε ένα επάγγελμα, σε ένα αμπελουργό που δεν θα μπορεί να θα χάσει ο αμπελουργός άλλο ένα εισόδημα. Μεγάλος εχθρός της Ρακής πάντως παραμένει όπως υπόθηκε και το θέμα της νοθείας με τα περιστατικά αλλά και τον τρόπο που επιχειρούν κάποιοι να σπηλώσουν την αξία της κριτικής τσικουδιάς και των αποσταγματοποιών να μας αφήνει άφωνους. Οι τιμές που πουλάμε είναι πολύ χαμηλές γιατί είναι ένα που κυμαίνεται γύρω στα 3 με 3,5 ευρώ. Δεν υφίσταται νοθεία. Σε εμάς δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως από κάποιες εταιρείες που δεν έχουν καν αποσταχτήρια, που παίρνουν απευθείας το ενόπνευμα, το ανακατεύουν με νερό και κάνουν επί τόπου ό,τι ποτά θες μέσα. Κάνουν δηλαδή και τσικουδιά με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, ό,τι θες κάνουν. Πιστεύω, έχουν πιαστεί πάρα πολλά τέτοια. Αν κοιτάξετε την ιδιογραφία των τελευταίων 10 χρόνων, είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα ή τα παίρνουν έτοιμα από το εξωτερικό. Φεύγοντας, δώσαμε μια υπόσχεση με την καλή παρέα που έτυχε να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι. Να ειδωθούμε και πάλι του χρόνου αναβιώνοντας μια από τις πιο παραδοσιακές στιγμές. Βγάζοντας ρακή, γλεντώντας, αλλά και να συζητήσουμε για το μέλλον του υγρού μας θησαυρού. Μου έγνεψαν το κεφάλι και μου απάντησαν. Πρώτα ο Θεός και ας ελπίσουμε να υπάρξει μέλλον μέσα από την τσικουδιά για όλους μας.